Παρελθόν από τον πάγκο του Ολυμπιακού Βόλου αποτελεί ο προπονητής Σάκης Τσιόλης. Με μια λιτή ανακοίνωση, η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ σήμερα το πρωί γνωστοποίησε το διαζύγιο με το Θεσσαλό Τεχνικό. Η είδηση ξάφνιασε τους περισσότερους, μιας και ο Ολυμπιακός Βόλου υπό την καθοδήγησή του, αν και νεοφώτιστος, βρίσκεται σε τροχιά play-off. Από την άλλη, στη διοίκηση της ομάδας εκτιμούν ότι η απόφασή τους ήταν σωστή, καθώς η ομάδα θα μπορούσε να βρίσκεται ακόμη ψηλότερα στη βαθμολογία. Επιπλέον, φαίνεται πως επιβεβαιώθηκαν οι φήμες που ήθελαν το μεγαλομέτωχο του Ολυμπιακού Βόλου Αχιλλέα Μπέο να είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος μετά τις δηλώσεις της Σιόλη για τη σωτηρία της Λάρισας στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου μετά το Θεσσαλικό Ντέρμπι. Η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι, από ό,τι φαίνεται, ήταν το χθεσινό 1-1 κόντρα στον Ηρακλή, όπου οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να φτάσουν σε ακόμη μία νίκη και να βρίσκονται στην τέταρτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στο μεταξύ, ο πρώην πλέον τεχνικός της ομάδας φέρεται να είναι δυσαρεστημένος με τη συμπεριφορά του Αχιλλέα Μπέου με αποκορύφωμα το χθεσινό παιχνίδι κόντρα στον Ηρακλή. Την ίδια ώρα, με fake βολάν γέμισε η πόλη του Βόλου σήμερα από παδούς του Ολυμπιακού Βόλου με συνθήματα κατά του μεγαλομετόχου Αχιλλέα Μπέου και τις σχέσεις του με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού Πειραιός, Βαγγέλη Μαρινάκη. Πληροφορίες κάνουν λόγο πως ο Ολυμπιακός θα έχει πολύ σύντομα τον νέο του προπονητή, ο οποίος έχει ξαναδουλέψει πρόσφατα στην Ελλάδα και είναι λατινικής καταγωγής. Μέσα σε όλα αυτά έρθαν και οι ανακοινώσεις τόσο του Μόνιχε όσο και των αρχηγών, που διαψεύδουν δημοσιεύματα που λένε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού Βόλου Αχιλλέας Μπέος χειροδίκησε σε βάρος του Βιθέντε Μόνιχε. Έκπληκτοι, πληροφορηθήκαμε για ένα ανύπαρκτο συμβάν που αφορά εμάς και την ομάδα μας και νιώθουμε υποχρεωμένοι να πάρουμε θέση. Ουδέποτε ο πρόεδρός μας, κύριος Αχιλλέας Μπέος, έχει χειροδικήσει ενάντια σε οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή, πόσο μάλλον εις βάρος του Βιθέντε Μόνιχε μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα. Μάλιστα, στα 2 χρόνια παρουσίας μας στην ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου, η παρουσία του Προέδρου μας στα αποδυτήρια έχει ως αποκλειστικό στόχο την εμψύχωση και μόνο της ομάδας με το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο, είτε σε στιγμές έντασης είτε σε στιγμές ηρεμίας. Οτιδήποτε άλλο διαδίδεται είναι κακόβουλο και ψευδές και μόνο σκοπό έχει να βλάψει το καλό κλίμα και την ηρεμία της ομάδας. Παραμένουμε όλοι ενωμένοι σαν μία γροθιά με σκοπό να υλοποιήσουμε τους στόχους μας. Οι αρχηγοί του ποδοσφαιρικού τμήματος, Λεάντρο Αλβάρες, Κώστας Καπετάνος, Ηλίας Σολάκης, Χαβιέου Μπίντες. Ανακοίνωση εξέδωσε και ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Βόλου, Βιθέντε Μόνιχε. Με έκπληξη, πληροφορήθηκα ότι η μερίδα δημοσιογράφων υποστηρίζει πως ο πρόεδρος της ομάδας μας, κύριος Αχιλλέας Μπέος, χειροδίκησε εναντίον μου μετά τη λήξη του χθεσινού αγώνα. Κάτι που είναι πέρα για πέρα αναλυθές.